Καλά, καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ένα. Σε ποια ταινία τα λένε όλα διπλά, θα του πω για τον Καρπετόπουλο. Είναι ένας που τα λέει όλα διπλά. Δεν το θυμάμαι. Το Wise Guys. Ο Κατσαρομάλης είναι που τα λέει διπλά. Δεν όλα. Ναι, ναι. Ναι. Έχουμε, ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχει ένα είδημα στη γάμπα. Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση σήμερα και έκανε θεραπεία. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ακόμα νοκάουτ. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να είναι στη διάρκεια του προπονητή σε δύο μέρες για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι και με τις προπονήσεις που έχει χάσει ακόμα και καλά να είναι, που φαίνεται δύσκολη στιγμή, λογικά θα παίξει ο Μπερνάρ στη θέση αυτή. Mm-hmm. Είναι όμως μια απουσία, γιατί ο Τζούρις μπορούσε να έρθει και από τον πάγκο και να βοηθήσει και με τη Βιγιαρεάλ στο παιχνίδι στην Ισπανία. Μπήκε στο παιχνίδι, μπήκε αλλαγή και βοήθησε στη ομάδα να κάνει αυτό το 3-0-3-2. Θα δούμε, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα. Αύριο θα γνωρίζουμε αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι σε βάρος του όμως. Δεν έχει σημαντικές πιθανότητες. Πάνω στην προπόνηση βάγει καμιά κλωτσιά. Περισσότερο μυϊκό είναι. Αμυϊκό. Περισσότερο μυϊκό. Με περισσότερο μυϊκό είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί αν ήταν κάτι σοβαρό θα λέγαμε ότι είναι νοκάουτ. Αλλά επειδή είναι λίγες ημέρες δεν το βλέπω πιθανό. Θεωρώ ότι είναι απίθανο, ότι είναι πολύ δύσκολο. Επίσης να πω κάτι που δεν το κοίταγα χθες. Ναι. 16 Δεκεμβρίου του 2009 είναι η ημερομηνία, η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε από όμιλο στην επόμενη φάση στην Ευρώπη. Άρα τυχερή με ημερομηνία. Έχεις καλό προηγούμενο. Ναι. Η μία... Δεν είναι 16, παίζει. Παναθηναϊκός. 14 παίζει. Α, 14 είναι. Ναι, ατυχή ημερομηνία. Ναι, άρα αρχίζουμε. Το 16 είναι. Σοπαλία. Το θέμα είναι, εγώ το λέω γιατί έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στο καιρό και καταδεικνύει το πόσο δύσκολα πέρασε ο Παναθηναϊκός αυτά τα χρόνια και το πόσο μακριά από την Ευρώπη έχει μείνει. Πράγμα που του κάνει και δύσκολο το ξεκίνημά του, το βήμα. Είναι κληρώσεις τα πάντα, αντίπαλοι. Τα κάνει όλα δύσκολα, γι' αυτό και έχει πέσει φέτος και με Βιγιαρεάλ και με Ρεν και με Μακάμπι Χάιφα, που και οι τρεις ομάδες είναι ομάδες που ξέρουν από πραγματικά παιχνίδια. Ναι. Και εντάξει, σίγουρα είναι ένα... θα προσπαθήσει την Πέμπτη να πετύχει κάτι μετά από 14 χρόνια για να περάσει την επόμενη φάση. Με ποιον είχε παίξει? Είχε παίξει με την Δυνάμο Βουκουρεστίου. Μάλιστα. 3-0 είχε κερδίσει, προπονητής ήταν ο Νιόμπλιας. Είναι η χρονιά που ήταν ο Τενκάτε. Που κέρδισε μετά τη Ρώμα. Αυτή η χρονιά δεν είναι. Μπράβο. Που μετά στο νοκάουτ είναι με παίζει με τη Ρώμα. Μπράβο. Έχει παίξει με Γαλατάσερα με την Δυνάμο Βουκουρεστίου. Ναι. Στον Όμιλο. Έχει βγει δεύτερος. Έχει κερδίσει τελευταία αγωνιστική την Δυνάμο Βουκουρεστίου 3-0. Στις 16 Δεκεμβρίου. Και μετά έπαιξε με τη Ρώμα. Προκρίθηκε. Και στους 16 μάλλον αποκλείστηκε διότι δεν μπορούσε να περάσει την... Να βέλγηκε. Της Τεταρλίγης, γιατί ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια το μάζο με τον Αστέρα Τρίπολης. Το θυμάμαι σαν και τώρα. Που έπρεπε πρωτάθλημα αν κέρδιζε. Είχε φτάσει στο πλην 2. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Πάοκ το κυνηγούσε, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έριξε μεγάλο βάρος εκεί. Υπήρχαν και κάποιες απουσίες θα μας με τις Ανταρλιέκες και τελικά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση και την νίκη και την πρόκριση. Και αποκλείστηκε. Αλλά είναι μια χρονολογία η οποία δείχνει και το φετινό, δηλαδή είναι 14 χρόνια μετά, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει. Να πούμε για τη Μακάμπι Χάιφα ότι έχει μια... μπορεί να έχει μια απουσία την οποία θα ξέρουμε μέχρι αύριο. Το αμυντικό της Χάφα Μοχάμετ μπορεί να μην παίξει, έχει ένα μικρό τραυματισμό από το παιχνίδι με με τη Βιγιαρεάλ, δεν έπαιξε και στο μάτς με την Μπεϊτάρ την Κυριακή. Είναι οριακός, είναι σημαντική απουσία αν δεν παίξει αυτός, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός χαφ, πολύ γρήγορος, στο 4 με το 4 στη φανέλα παίζει. Αλλά η Μακάμπι Χάιφα έρχεται εδώ για να παίξει για ένα αποτέλεσμα. Πολλές φορές αυτό είναι καλύτερο για τις ομάδες που παίζουν για δύο αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο ο Γιωβάναβιτς αυτό προσπαθεί να περάσει στους παίκτες όλες αυτές τις μέρες. Είναι ότι ο στόχος της ομάδας είναι η νίκη. Πρέπει να μπουν
με το μυαλό μόνο στην νίκη, να μην έχουν στο βάθος του μυαλού στην ισοπαλία. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Παναθηναϊκός, θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, ξέρει θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι περίπου, θα παίξει περίπου όπως έπαιξε με τη Villarreal, με 5 πίσω πιθανότατα, με ένα 5-3-2, θα προσπαθήσει να κλείσει τους χώρους, ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και κάθε ομάδα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός για να είμαστε ειλικρινείς, δυσκολεύεται απέναντι στις κλειστές άμυνες, θα προσπαθήσει να κρατήσει το 0 και να χτυπήσει την αντιπίθεση που έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες, παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση, να πετύχει κάποιο γκολ που να της δώσει προβάδισμα και μετά να έχει αυτή το πάνω χέρι. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο παιχνίδι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι για μένα υπομονής, ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή και το γήπεδο θα είναι γεμάτο και καταλαβαίνω την ανυπομονησία του κόσμου να δει την ομάδα να περνάει στην επόμενη φάση, θα πρέπει οι παίκτες λίγο να πάνε λίγο στην ισορροπία. Δεν πρέπει να βγουν μαζικά στην επίθεση. Δεν νομίζω θα συμβεί κιόλας, δεν το αφήνει αυτό ο Γιωβάνοβιτς. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα φέτος ανασταλτικά έχει δείξει ότι έχει προβλήματα λόγω αυτής της ανισορροπίας. Και μην ξεχνάμε ότι στο μας το πρόσφατο με την Villarreal στην Ισπανία δέχτηκε 3 γκολ από το πουθενά. Δηλαδή εκεί που δεν φαινόταν ότι η ομάδα μπορεί να δεχτεί γκολ, δέχτηκε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Λόγω αυτής της ανισορροπίας, λόγω κάποιων ατομικών λαθών, λόγω του ότι οι γραμμές δεν ήταν κοντά. Οπότε χρειάζεται πολύ υπομονή. Τι λες ανισορροπία, τι εννοείς με το ανισορροπία? Ανισορροπία λέω ότι όταν χάνεις την μπάλα. Ας το τρανζίσω να μην γυρνάς γρήγορα. Στο τρανζίσω σε άδειος τελείως. Ναι, να μην γυρνάς γρήγορα. Εντάξει. Ακριβώς. Αυτό λέω ανισορροπία εγώ. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα ξέρεις τι γίνεται, ότι πολλές ομάδες είναι κλασικό ελληνικό. Ανεβάζουν λίγους παίκτες για να μην έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ανεβάζουν 2-3. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ξαναγυρνάνε την μπάλα πίσω μετά. Ούτε αυτό είναι το σωστό. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να πάρει ατομικά κάποια πράγματα από παίκτες που δεν έχει πάει στα τελευταία μας. Δεν λέω το Φωτίο Ανίδη, ο οποίος είναι το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού. Ενώ τα εξτρέμ που ο Παλάσιος και ο Αϊτόρ πιστεύω θα παίξουν σε αυτό το μάτς στο τελευταίο παιχνίδι ήταν καλοί και θα πρέπει να είναι το ίδιο καλοί. Ναι. Θα πρέπει να πάρει κάποια πράγματα από τα χάφτου, όπως από τον Μπερνάρ που θα παίξει το μάτς αυτό, από τα μπακ του. Και στα αναβάσματα που θα έχουν, αλλά και αμυντικά να μην έχουν προβλήματα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος η αλήθεια είναι ότι στα μπακ αμυντικά έχει κάποια προβληματάκια και δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει όλα αυτά να προσέξει, γιατί αν η Μακάμπι Χάιφα ανεξάρτητα. Εντάξει, είναι και η φύση των παιχτών, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και ο Μλαντένοβιτς. Και ο Βαγιανίδης. Ο μοναδικής παλαιάς κοπής είναι ο Κότσιρας. Κότσιρας, ναι. Παλαιάς κοπής μπακ. Εκεί θα παίξουν ρόλο και τα ντουμπλαρίσματα από τα εξτρέμ. Γιατί εγώ για μένα. Το αμυντικό κομμάτι παίζει ρόλο και πόσο βοηθάει το εξτρέμ το μπακ. Γιατί αν ο μπακ είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Όποιος παίζει δεξιά είναι τυχερός. Επειδή έχει τον Παλάσιος. Έχεις δίκιο. Θυμάμαι πέρσι με την ΑΕΚ το μάτς εκτός έδρας, ας πούμε, είχε σκάσει για να βοηθάσει την άμυνα. Ναι, απλά τα λέω αυτά γιατί Μακάμπι Χάιφα η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι στην Ευρώπη δεν έχει κάνει κάτι τώρα στον όμιλο. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τον πόλεμο. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που δεν έκαναν καθόλου προπόνηση και τώρα παίζουν συνέχεια και ίσως τώρα τους έχει βγει και μια κούραση. Στο πρωτάθλημα φάνηκε στο τελευταίο παιχνίδι αυτό που το είδαμε την Μπεϊτάρ. Άρχισαν να κάνουν σέντρες, γιώμες που αυτό δείχνει ότι κάπου τα πόδια δεν ακούν. Αλλά αυτό το μάτς για τη Μακάμπι Χάιφα είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να τη σώσει τη χρονιά. Με ποια είναι το λέω. Δηλαδή αν έρθει και πάρει πρόκληση στην επόμενη φάση του Conference League θα έχει πετύχει μια πρόκληση που φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή και στο πρωτάθλημα είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι κοντά. Άρα δεν έχει κάτι να χάσει Μακάμπι Χάιφα. Ο χαμένος, αν γίνει κάτι, με βάση την εικόνα και με βάση τις απαιτήσεις που υπάρχουν, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλά. 100%. Τι θέλω να σου πω.